Με την κυβέρνηση πάντω να αποκλείει το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Το είπε πριν από λίγο σε εκδήλωση του Bloomberg ο Πρωθυπουργό Γιάννη Ευσταθείο, ότι οι εκλογέ θα γίνουν κανονικά το 2027. Το είπε και ο κυβερνητικό εκπρόσωπο στην ενημέρωση στου πολιτικού συντάκτε. Πριν από λίγη ώρα είχαμε παρέμβαση λοιπόν του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη στο Bloomberg, ο οποίο είπε πω έχουμε μπροστά μα δυόμιση χρόνια λαϊκή εντολή για να υλοποιήσουμε την πολιτική μα και με αυτόν τον τρόπο απέκλεισε τι πρόορε εκλογέ. Μπορεί να πει κανεί πω είναι μια έμεση αναφορά στα τεκτενόμενα των τελευταίων 48 ώρων μετά και τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τον ίδιο για το ερώτημα που υπήρχε αν υπάρχει ή όχι πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα, αν κινδυνεύεται δηλαδή η ύπαρξη τη κυβέρνηση αυτή ή όχι. Ο Πρωθυπουργό το αποκλεί. Περιμένουμε μία ακόμη παρέμβαση σήμερα του Πρωθυπουργού το απόγευμα στο ιδρυμα Σταύρο Συνιάρχος. Πιθανά και από εκεί να έχουμε μια έμεση αναφορά. Σε κάθε περίπτωση όμω η κυβέρνηση επιχειρεί να κλείσει ένα πρόορε εκλογέ, δύο ανασχηματισμό, τρία εκλογικό νόμο. να, ακούω, να πω επίση ότι πριν από λίγο είχαμε ερώτηση και προ τον κυβερνητικό. Εκπρόσωπο τον κύριο Μαρινάκη, για τα όσα επισημαίνει η πλευρά Σαμαρά, ότι ενώ έχει κάνει τόσε φορέ κριτική προ την κυβέρνηση, ο κύριο Σαμαρά δεν διαγράφτηκε με το που πρότεινε τον κύριο Κώστα Καραμαλή για πρόεδρο τη Δημοκρατία. Ήρθε και η διαγραφή. Ο κύριο Μαρινάκη είπε πω έω τώρα είχαμε διατύπωση απόψεων από τον κύριο Σαμαρά. Αυτή τη φορά ξεπέρασε τα εισκαμμένα, ξεπέρασε τα όρια και έκανε ανίκαιη επίθεση προ τον πρωθυπουργό. Νομίζω πω μπορούμε να τον δούμε. Να παρακολουθήσουμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Μαρινάκης. Ο Πρωθυπουργό πριν από λίγο είπε ότι η πλειοψηφία μας είναι σταθερή. Θα έχουμε και νέα παρέμβαση του το απόγευμα. Ας ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι οι απαντήσει του πρώην Πρωθυπουργού, του κύριου Σαμαρά, στην Κυριακάτικη συνέντευξή του, δεν μπορούν να συγκριθούν με καμία απάντηση από αντίστοιχε που έχει δώσει στο παρελθόν, ή με καμία ομιλία του. Ο κύριος Σαμαρά ξεπέρασε τα όρια τη κριτική, τη διατύπωση διαφορετική άποψη, όπω έχει κάνει πολλέ φορέ στο παρελθόν και δεκάδε φορέ από αυτό εδώ το βήμα, τόσο εγώ όσο και πολλά άλλα κυβερνητικά στελέχη, έχουμε αποφύγει να σχολιάσουμε, σεβόμενοι το θεσμικό του ρόλο. Όμω, ο κ. Σαμαρά, στη συνέντευξή του, ουσιαστικά επετέθη με ανίκιο τρόπο στον Έλληνα Πρωθυπουργό και στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, μιλώντας για χαριεντίσματα τη στιγμή που στο πλαίσιο μιας πολύ σημαντικής διεθνούς διάσκεψη, συνόδου κορυφής, είχαν μια συνομιλία με δύο ξένους ηγέτες και μάλιστα να το τονίσουμε αυτό, 50 χρόνια μετά, έστω και με αυτόν τον τρόπο υπάρχει μια στο έμεση αναγνώριση στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.